Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανακοίνωσε την πρωταπριλιά το ψηφοδέλτιό του για τις ευρωεκλογές και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, ο οποίος είναι υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα στις ευρωεκλογές που θα έχουμε στις 26 Μαΐου. Κύριε Αλαβάνο, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Βλέπουμε εδώ στο βιογραφικό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που μας έχει αποστείλει ότι είστε 34 ετών, είστε χημικός, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, αναπληρωματικό μέλος. Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Στέκη Εργαζομένων και Νεολαίας Πατησίων Κυψέλης. Οπότε από τα Πατησιά. Ναι, εκεί έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει, έχω ζήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Βλέπουμε λοιπόν ότι είστε και στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, εξού φαντάζομαι και η επιλογή για το Ευρωψηφοδέλτιο. Κοιτάξτε να δείτε, όπως θα δείτε διαβάζοντας τα βιογραφικά όλων των υποψηφίων τόσο για την Ευρωβουλή όσο και για τα δημοτικά και περιφερειακά ψηφοδέλτια. Το ΚΚΕ κάνει μια προσπάθεια να συμπεριλάβει ανθρώπους από κάθε τομέα της ζωής, φοιτητές, εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανθρώπους των τεχνών, του πολιτισμού, επιστήμονες, που έχουν όλοι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ότι είναι άνθρωποι μαχητικοί, συμμετέχουν ενεργά στο λαϊκό κίνημα, ο καθένας εκεί που τάσσεται. Αυτή είναι η βασική μας δέσμευση. Δηλαδή, είναι όλοι οι υποψήφοι του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι άνθρωποι που έχουν μία δέσμευση. Ότι ό,τι και να συμβεί, δεν θα κάνουν βήμα πίσω από την υπεράσπιση των λαϊκών εργατικών συμφερόντων και με αυτή τη γραμμή κατεβαίνουμε συνολικά. Είναι, αν θέλετε, και μια μεγάλη διαφορά που έχουν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ από τα ψηφοδέλτια των υπόλοιπων κομμάτων. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει ιντριγκαδόρικη πολιτική. Όλα τα σφυριά βαράνε προς μια κατεύθυνση. Βλέποντας το γραφικό σας, φαντάζομαι ότι εσείς είστε μέλος του κόμματος από μικρή ηλικία. Μπορώ να πω ότι ξεκίνησα να δραστηριοποιούμε πολιτικά ενταγμένος από το 2002-2003 στην Κομμουνιστική Νεολαία, πρώτα και στη συνέχεια στο κόμμα. Νωρίτερα και από τα μαθητικά μου χρόνια, την περίοδο των μαθητικών καταλήψεων και κινητοποιήσεων με τον νόμο Αρσένη και τους υπόλοιπους, βεβαίως συμμετείχα και σε εκείνους τους μαθητικούς αγώνες μαζί με δεκάδες, χιλιάδες άλλους νεαρούς μαθητές εκείνη την περίοδο. Στο Ευρωψηφοδέλτιο, βέβαια, να πούμε για τους ακροατές που ίσως δεν το παρακολούθησαν ότι έχουμε και μη μέλη του κόμματος. Να αναφέρω για παράδειγμα τους δύο πιο γνωστούς, ίσως λόγω του επαγγέλματος που κάνουν, τη πασίγνωστη δημοσιογράφο τη Σεμίνα Διγενή και τον προπονητή του Στίβου, το Γιώργο, όπως το λέμε στην Ελλάδα από εμάς, ο οποίος είναι προπονητής θρύλων του Στίβου και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Έχουμε δηλαδή. Ναι. Αν θέλετε, αυτό δίνει και το στίγμα ότι είναι ψηφοδέλτια μάχης τα οποία αποτυπώνουν ένα ισχυρό ρεύμα συσπήρωσης και συστράτευσης με το ΚΚΕ, το οποίο εκφράζεται και μέσα στην κοινωνία και μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Αυτό φαίνεται, αν θέλετε, και από τα βήματα που κάνουν και οι ριζοσπαστικές, ταξικές δυνάμεις και στο εργατικό κίνημα, στα σωματεία, στα συνδικάτα, στο ΠΑΜΕ, στο φοιτητικό κίνημα. Όπου πρέπει, κατά την άποψή μας, να φτάσει και σαν μήνυμα στο λαό ότι ανεξάρτητα με το αν κάποιος συμφωνεί πλήρως 100% με αυτό που λέει το ΚΚΕ ή όχι, παρόλα αυτά μπορεί να το εμπιστευτεί, καθώς σήμερα η ενίσχυση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες πραγματικά θα κάνει τη διαφορά. Θα κάνει τη διαφορά στο επίπεδο των διεκδικήσεων, στο επίπεδο των αγώνων που θα αναπτυχθούν, στο επίπεδο να μπορούμε να μπλοκάρουμε πιο αποτελεσματικά τα αντιλαϊκά μέτρα που είτε με Νέα Δημοκρατία είτε με ΣΥΡΙΖΑ επικεφαλής θα συνεχίσουν, γιατί όπως και οι τηλεθεατές μας πια, οι ακροατές μας, συγγνώμη, γνωρίζουν από την ίδια τη δική τους την εμπειρία, τα μνημόνια και μνημονιακή νόμη θα είναι εδώ, η εποπτεία θα συνεχίσει, τα ματωμένα πλεονάσματα θα συνεχίσουν και όλο αυτό νομίζουμε μπορεί να το αντιπαλέψει ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ. Κύριε Νικολάου, να εξηγήσετε λίγο στους ακροατές μας γιατί να ψηφίσουν ένα κόμμα για την Ευρωβουλή το οποίο είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχει να προσφέρει μια τέτοια ψήφος και ένας τέτοιος ευρωβουλευτής αν βρεθεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατά την άποψή μας, ακριβώς ένα τέτοιο κόμμα πρέπει να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές.
οι συμπολίτες μας. Γιατί όπως και έχουν καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα κοινό σπίτι των λαών, μια πατρίδα της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ανάπτυξης. Είναι, και εμείς το λέμε καθαρά, μια διακρατική ένωση που εξυπηρετεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τα μεγάλα μονοπόλια. Αυτό που έρχεται σαν αποτέλεσμα εδώ στην Ελλάδα με τα τσακισμένα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, δεν είναι μια παρέκκληση. Είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες, τα κράτη-μέλη. Τόσο σε αυτές που όλη αυτή την περίοδο, την προηγούμενη, συνέχιζαν να έχουν ανάπτυξη. Να θυμίσω ότι η Γερμανία ήταν η πρωτοπόρος χώρα που εφάρμοσε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις δουλειές μηδενικών ωρών. Να θυμίσω ότι αντίστοιχα μέτρα όσον αφορά στην υγεία και στην παιδεία, με την εμπορευματοποίηση, τη διάλυση ουσιαστικών δομών, έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και αλλού. Άρα λοιπόν, ενισχύοντας αυτές ακριβώς τις δυνάμεις που αποκαλύψαμε όλα αυτά τα χρόνια, προειδοποίησαμε το λαό, την εργατική τάξη της χώρας μας, προειδοποίησαμε ενάντια στην πολεμική πολιτική, στην ενδυνάμωση των υπεριαλιστικών επεμβάσεων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Να θυμίσω ότι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βομβάρδισαν τη Συρία τα προηγούμενα χρόνια, επενέβησαν στη Λιβύη, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάπτυξαν δυνάμεις στρατιωτικές σε χώρες της Αφρικής, Μάλι, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Αύριο, ξέρετε, είναι και τα 70 χρόνια της ίδρυσης του ΝΑΤΟ. Και ιδιαίτερα ο λαός της Θεσσαλονίκης, όπως και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, θυμάται τι σημαίνει χώρα η οποία να μετατρέπεται σε σημεοφόρο των νατοϊκών συμφερόντων. Τα τάγκ στα νατοϊκά στην πραγματικότητα διέσχισαν την πόλη σας πριν από 20 χρόνια. Άρα όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι κριτήριο ψήφου και ότι πραγματικά αυτό που κρίνεται είναι εάν σήμερα θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που το ξέρουμε, που είναι ένας δρόμος που έχει γεννήσει φτώχεια, μιζέρια, ανεργία, ή αν πραγματικά θα κάνουμε τη διαφορά, θα επιλέξουμε να υπερασπίσουμε τα δικά μας δικαιώματα και να τα βγάλουμε στο προσκήνιο, και αυτό νομίζουμε μπορεί να γίνει με την ενίσχυση του ΚΚΕ και στην Ευρωβουλή και στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, που στο κάτω-κάτω πλέον όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή διασύνδεση για τις Ευρωπαϊκές Ένωσης με την κεντρική κυβέρνηση κάθε κράτους και με τους Δήμους και τις περιφέρειες. Το 2014, στην πρώτη συνεδρίαση του παρόντος Ευρωκοινοβουλίου, θυμόμαστε ότι οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ένιωσαν την ανάγκη να δηλώσουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους υπόλοιπους βουλευτές, τους μη ενταγμένους, οι οποίοι είναι επίσης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προέρχονται από τελείως διαφορετική πλευρά του πολιτικού φάσματος. Σας προβληματίζει καθόλου αυτό, ότι συνήθως οι δυνάμεις που αντιτίθενται στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα τόσο, οι δυνάμεις που αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνάμεις που έρχονται από την άκρα δεξιά περισσότερο παρά από την αριστερά? Σας απασχολεί αυτό, το ότι από τόσο διαφορετικές αφετηρίες καταλήγεται σε μια κοινή επιλογή τελικά? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι κοινή επιλογή πρώτον, γιατί για το ΚΚΕ και συνολικά για το κομμουνιστικό κίνημα, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σημαίνει ο λαός σε κάθε χώρα με οργανωμένο τρόπο να επιλέξει να αποδεσμευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρει την οικονομία, την κοινωνία στα χέρια του, να τη χτίσει τη βάση των δικών του αναγκών και στη συνέχεια να προχωρήσει και να οικοδομήσει αμοιβαίως επωφελείς, διμερείς και πολυμερείς σχέσεις με άλλες χώρες, κράτη, αξιοποιώντας, αν θέλετε, και φυγόκεντες τάσεις οι οποίες υπάρχουν και σήμερα εκφράζονται και στις χώρες που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωσκεπτικιστικές εκείνες δυνάμεις και κόμματα που από μια αφετηρία εθνικιστική στην πραγματικότητα δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί όσο συνεχίζει να υπάρχει το καπιταλιστικό σύστημα, όσο συνεχίζουμε να είμαστε μέσα σε αυτή την εξουσία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, μπορεί ενώσεις όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να μην υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι τώρα, αλλά θα υπάρχουν σίγουρα άλλες ενώσεις, πάντα όμως με τον ίδιο στόχο. Να μεγιστοποιούνται τα κέρδη των μεγάλων ομίλων, των εργοδοτών, και για να γίνει αυτό αναγκαστικά θα τσακίζονται τα δικαιώματα, οι μισθοί, οι συντάξεις των εργαζομένων και του λαού κάθε χώρας. Άρα με αυτή την έννοια δεν υπάρχει, δεν είναι κοινή
γραμμή, ούτε συμφωνούμε στην ουσία της πολιτικής. Ναι, πραγματικά μια σχέση. Ίσως και εγώ δεν το έθεσα όπως θα έπρεπε. Να σας πω και ένα σχόλιο ακόμη πάνω σε αυτό. Γιατί με έναν τρόπο ισχύει. Τώρα υπάρχει μια έγνοια για την άνοδο της ακροδεξιάς, των ακροδεξικών δυνάμεων, τη συγκρότηση των λεγόμενων προοδευτικών μετόπων που μπορούν δίθεν να διασφαλίσουν ότι αυτό δεν θα συμβεί. Κοιτάξτε να δείτε. Η σύγχρονη εμπειρία και η παλαιότερη δείχνει το εξής. Ότι αφενός αυτού του είδους οι δυνάμεις, οι ακραίες εθνικιστικές, φασιστικές, περιπίν η εγκληματική ναζιστική οργάνωση Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα και άλλες, από τη μία εξυπηρετούν το σύστημα το οποίο χρειάζεται να τσακίσει το οργανωμένο εργατικό κίνημα έτσι ώστε να πέσουν περισσότερο τα μεροκάματα, να αφαιρεθούν κατακτήσεις. Από την άλλη, ποιοι οδήγησαν τους εργαζόμενους και τους λαούς σε αυτές τις επιλογές? Κατά την άποψή μας, ούτε οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις με τις οποίες και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να στήσει αυτά τα μέτωπα μπορούν να το κάνουν, καθώς δεν υπάρχει, πώς να πω, χειρότερο, η σύγχρονη εμπειρία δείχνει ότι όταν από με σοσιαλιστικά και δίθεν προοδευτικά συνθήματα κυβερνήσεις εφαρμόζουν ακραίες αντεργατικές, αντιδραστικές πολιτικές στο όνομα της προόδου, στο όνομα της ελπίδας, όπως έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, όπως έγινε με τις ιταλικές κυβερνήσεις της σοσιαλδημοκρατίας το προηγούμενο διάστημα, αυτά οδηγούν με μια ακρίβεια στο να έχουμε φαινόμενα όπως του Μπερλουσκόνη, όπως τη σημερινή κατάσταση στην Ιταλία, αλλά και όπως αυτά που συμβαίνει και σε χώρες όπως και η Βραζιλία. Άρα λοιπόν και με αυτή την έννοια έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία η ενίσχυση του ΚΚΕ σε κάθε κάλπη, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να γκρεμίσουμε τη Χρυσή Αυγή ακόμα χαμηλότερα, και γι' αυτό δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός χρειάζεται παραπάνω διαπιστευτήρια, καθώς το έχουμε κάνει με συνέπεια μέσα στα συνδικάτα, στο εργατικό κίνημα όπου δρούν κομμουνιστές και άλλοι ριζοσπάστες αγωνιστές, στις τοπικές διοικήσεις όπου ανέλαβαν την προηγούμενη πενταετία κομμουνιστές δήμαρχοι. Χτες είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην πόλη των Σκοπίων. Πώς την είδε το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή την επίσκεψη? Το θέμα δεν είναι η επίσκεψη αυτή καθεαυτή, είναι το γενικότερο πλαίσιο της επίσκεψης. Έρχεται σαν συνέχεια της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το κόμμα μας έχει συγκεκριμένη τοποθέτηση σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Όταν μια συμφωνία η οποία επί της ουσίας ερχόταν να κατοχυρώσει την ένταξη της γείτονας χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίξει δηλαδή το παιχνίδι με τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιπαράθεσή τους με άλλες ισχυρές καπιταλιστικές δυνάμεις όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία στην περιοχή. Στη συνέχεια φαίνεται ότι δεν φτάνει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι έχει γεμίσει τη χώρα μας με αμερικανονατοικές βάσεις, πράγμα το οποίο αποτελεί σοβαρό κίνδυνο εμπλοκής της χώρας μας σε σειράξεις, εξάλλου ζούμε σε μια περιοχή η οποία είναι βρίσκεται στο επίκεντρο. Μην ξεχνάτε ότι στην περιφέρειά μας, δίπλα μας, συνεχίζονται οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις. Όμως αναλαμβάνει η Ελλάδα τώρα και την επόπτευση των εναερίων χώρων, πράγμα το οποίο εμπλέκει ακόμη σκληρότερα τη χώρα μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Τώρα όσον αφορά για το οικονομικό περιεχόμενο αυτής της κίνησης. Καταρχήν, εντάξει, εμείς ακούσαμε τα ζητήματα των επενδύσεων κτλ. Είναι αλήθεια ότι μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών κατοχυρώνεται, αν θέλετε, και μια σειρά επιχειρηματικής δραστηριότητας που ήδη υπήρχε από ελληνικές επιχειρήσεις στα Σκόπια. Δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια δρούν ελληνικοί μονοπωλιακοί όμιλοι στη γείτονα χώρα. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είδαμε εμείς να καλυτερεύουν από αυτή τη δραστηριότητα ούτε οι μισθοί των Ελλήνων εργαζομένων, των αντίστοιχων επιχειρήσεων και κλάδων, ούτε οι μισθοί των Σκοπιανών εργαζομένων. Άρα και από εδώ και στο εξής καταλαβαίνουμε ότι και όποια επένδυση θα γίνεται πάνω ακριβώς στα θεμέλια που έχει χτίσει η αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική των προηγούμενων χρόνων, των μνημονίων, της εποπτείας των μνημονιακών νόμων, των τσακισμένων δικαιωμάτων. Και ακριβώς γι' αυτό νομίζουμε ότι χρειάζεται να ενισχυθεί το ΚΚΕ με κάθε τρόπο για να μπορέσουμε να φέρουμε τούμπα
να κάνουμε τη διαφορά. Μια που μιλάμε για την... τούμπα, αυτή την πολιτική μιλάμε. Ναι. Μια που μιλάμε γιατί για... τούμπες, ναι, τούμπες και κολοτούμπες έχουν συνδεθεί με άλλους πολιτικούς χώρους, όχι σίγουρα με το ΚΚΕ. Φαντάζομαι η αιχμή είναι και προς την παρούσα κυβέρνηση, η οποία είναι αριστερή. Είναι αριστερή η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, νομίζω οι πράξεις του καθενός μιλούν από μόνες τους. Θέλω να πω, στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, η έννοια της αριστεράς είναι ταυτισμένη με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ταυτισμένη με τον αγώνα για την καλυτέρευση του μεροκάματου, των συνθήκων ζωής της εργατικής τάξης του λαού. Είναι ταυτισμένη με την πάλη ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους. Τώρα, κατά πόσο μια πολιτική δύναμη, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συγκυβέρνησε τόσα χρόνια με ένα άλλο εθνικιστικό κόμμα, ο οποίος έχει κοινό στρατηγικό σχεδιασμό με το ΝΑΤΟ, που είναι το οπλισμένο χέρι των αμερικάνικων και ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων που έχει ματοκυλήσει όλο τον πλανήτη, που έχει κοινό σχεδιασμό στρατηγικό συμφέρον με το κράτος του Ισραήλ, το οποίο είναι ένα κράτος δολοφόνος, το οποίο ακόμα και σήμερα, τις ώρες που μιλάμε, συνεχίζει να δολοφονεί Παλαιστινίους οι οποίοι αγωνίζονται για το δικαίωμά τους στο αυτονόητο να μπορούν να ζουν στο δικό τους ελεύθερο κράτος. Νομίζω δεν χρειάζεται εμείς να προχωρήσουμε σε κάποια κατηγοριοποίηση. Κατά την άποψή μας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της νέας σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο αξιοποίησε το προηγούμενο διάστημα συνθήματα που είχαν ρίζες μέσα στην ψυχή, στις αναμνήσεις του ελληνικού λαού και στη συνέχεια γρήγορα μετεξελίχθηκε στον πιο ακραίο εκφραστή των συμφερόντων και των αναγκών των εργοδοτών και των μεγάλων ομίλων κόντρα στα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού μας. Για την τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας μεταφέρω στη Ρόδο, καθώς φαίνεται πως αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί πολλά στελέχη του κόμματος, σίγουρα πολλά στελέχη του ΠΑΜΕ. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για το όσα συμβαίνουν εκεί και στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Κοιτάξτε, η κατάσταση με το συνέδριο της ΓΕΣΕ αποκαλύπτει πολλά πράγματα. Αποκαλύπτει καταρχήν ότι πραγματικά αυτή η συζήτηση ή αν θέλετε η αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων πραγματικά γίνεται για να θολώσει τα νερά. Γιατί στα μεγάλα, τα βασικά και τα ουσιαστικά έχουν συμφωνήσει, τα βρίσκουν. Δείτε για παράδειγμα πώς συγκροτείται η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕ. Τώρα από την άλλη, σε σχέση με αυτό κάθε αυτό το συνέδριο, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και άλλοι ριζοσπάστες αγωνιστές, γιατί όπως ξέρετε το ΠΑΜΕ έχει απευθύνει όλο το προηγούμενο διάστημα κλήσεις, καλέσματα σε δεκάδες άλλα συνδικάτα με αποκορύφωμα και την πρόταση παραπάνω από 500 σωματείων και συνδικάτων σε σχέση με την ανάκτηση των απολειών σε μισθούς και δικαιώματα την περίοδο της κρίσης από τα μνημόνια και τα σχετικά, την οποία μόνο το ΚΚΕ έφερε στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια κινητοποίηση η οποία ζητά το αυτονόητο. Ένα συνέδριο πραγματικά των εργαζομένων και των εργατών και όχι των εργοδοτών, μεγαλοαφεντικών, επιχειρηματιών, τους οποίους με έναν νόθο τρόπο προσπαθεί να νομιμοποιήσει η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕ και για αυτό το συνέδριο. Οι απαντήσεις νομίζω έχουν δοθεί από τα αρμόδια όργανα του εργατικού κινήματος, από δεκάδες αποφάσεις εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και σωματείων κλαδικών και επιχειρησιακών, και νομίζουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να τραβήξουμε πραγματικά ένα εργατικό κίνημα το οποίο να εκφράσει τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας, των εργατών, της νεολαίας μας, και όχι να εκφράζει και με άλλο τρόπο την συνεργασία, τη συνδιαλλαγή που δεν βγάζει πουθενά, οδηγεί από τη συνδιαλλαγή μεταξύ της εργοδοσίας και της εργατικής τάξης, η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στη συμπίεση των μισθών, στη συμπίεση των δικαιωμάτων. Η ώρα είναι 11:59, οπότε καλύτερα να αφήσω την τελευταία μου ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, κύριε Νικολάου. Εγώ ευχαριστώ, και βέβαια να θυμίσουμε και στους ακροατές σας ότι στο Ευρωψηφοδέλτιο συμμετέχουν και πολλοί Θεσσαλονικοί, Βορειοελλαδίτες, αξιόλογοι όλοι, σύντροφοι, μαχητικοί.
καθένας υποθέτω θα τους δουν και στους χώρους εργασίας, στις περιοχές που θα γίνουν και χωρίς φόβο οποιοδήποτε άνθρωπος να έρθει να μας ρωτήσει ή μας ανοιχτεί, να μας βάλει τις ενστάσεις του, τις σκέψεις του και να ξέρει ότι στο ΚΚΕ θα βρει σίγουρο συμπαραστάτη την πάλη για τα δικαιώματά του. Να πούμε βέβαια και τέλος ότι ο νυν ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Αριανόπουλος, είναι πλέον υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Και να του ευχηθούμε και από αυτό το βήμα κάθε επιτυχία στο Σωτήρη τον Αριανόπουλο. Το έργο του και στην Ευρωβουλή εξάλλου τα λέει όλα. Ότι προς αυτή την κατεύθυνση που έχουμε και όλοι μας θα κινηθεί σταθερά, ταλάντευτα και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νικολάου. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.